Η παραβολή λοιπόν αυτή έχει δύο επίπεδα εφαρμογής. Το πρώτο επίπεδο αφορά τους δικούς του. Αυτό το διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Αφορά δηλαδή τους μαθητές, επειδή στους δικούς του έδωσε τις μνές. Και όπως λέει το κείμενο, στους δικούς του δούλους τις έδωσε. Το δεύτερο επίπεδο. Αυτό αφορά τον Ιουδαϊκό λαό, τον Ισραήλ, που ενώ οι μαθητές του τον ακολουθούσαν, και πρόκειτο με τον πνευματικό θησαυρό, δηλαδή το Ευαγγέλιο της Χάρης που τους έδωσε ο Ιησούς Χριστός εδώ ως μνές, να εξαγγείλουν το μήνυμα του Χριστού, γι' αυτό και τους είπε «πραγματευτείτε μέχρι ότου έρθω», στο εδάφιο 13. Και είναι ο λαός αυτός που ενώ άκουγαν το λόγο του ότι θα φύγει σε μακρινή χώρα και θα γυρίσει βασιλιάς, και παρόλο που αυτοί νόμιζαν στο εδάφιο 11, νόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού επρόκειτο να φανεί αμέσως, δηλαδή αμέσως μετά την είσοδό του στον Ιερουσαλήμ, γιατί τώρα πηγαίνει προς τον Ιερουσαλήμ, όμως δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να βασιλεύσει επάνω τους. Αυτό το γεγονός όμως έχει πίσω του μία τεράστια γκάμα ιστορικής πραγματικότητας για το λαό Ισραήλ, που δεν θα πρέπει να την αγνοούμε για να καταλάβουμε την παραβολή. Ο καθένας που θα βασίλευε στην Ιουδαία έπρεπε πρώτα να πάει στη Ρώμη, να πάρει τη συγκατάθεση και την εξουσία για να βασιλεύσει στον Ισραήλ. Αυτό συνέβη και μέσα στην ιστορία και η αρχή έγινε με τον Ηρώδη τον Μέγα. Τα γεγονότα δε αυτά αναφέρονται από τον Ιουδαίο ιστορικό τον Ιώσυπο στο γνωστό του έργο με τίτλο «Αρχαιότητες» στο βιβλίο 14, στο κεφάλαιο επίσης 14. Κάτι που έγινε καθεστώς και για τους επόμενους. Μια αναφορά ακόμη που γίνεται και πάλι από τον Ιώσυπο στο ίδιο του έργο, τώρα όμως στο βιβλίο του 17 και στο κεφάλαιο 3. Είναι δε γνωστό ότι τον Ηρώδη δεν τον θέλησαν. Όμως, όταν αυτός επέστρεψε από τη Ρώμη, κατέσφαξε πολλούς. Αυτός ήταν και ο νηπενιγμός του Ιησού Χριστού στο εδάφιο 27, μέσα στην παραβολή. Αλλά πιο φρέσκο στη μνήμη των Ιουδαίων ήταν το γεγονός του Αρχέλαου, που βασίλευε την εποχή του Ιησού με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε και ο Ηρώδης ο Μέγας. Και εκείνος, δηλαδή ο Αρχέλαος, ως γιος του πήγε στη Ρώμη για να πάρει επίσημα τη βασιλεία. Οι Ιουδαίοι όμως, όταν ο Αρχέλαος πήγαινε στη Ρώμη για να πάρει τη βασιλεία, διαμαρτυρήθηκαν, όπως οι πολίτες στην παραβολή, έστειλαν μάλιστα και αντιπροσωπεία του λαού να μην χρηστεί βασιλιάς τους. Όταν όμως ο Αρχέλαος γύρισε, κατέσφαξε και αυτός επίσης πολλούς, όπως και στον υπαινιγμό που κάνει ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 27 για δεύτερη φορά. Ο Ιησούς Χριστός φυσικά, αναφερόμενος στη δική του περίπτωση ότι επρόκειτο να φύγει να πάει στον Πατέρα και ότι θα γύριζε να βασιλεύσει, θυμίζει με την παραβολή του αυτή προς τους Ιουδαίους τα γεγονότα στην Παλαιστίνη με τον Ηρώδη και τον Αρχέλαο, που μοιάζουν με την άρνησή τους να δεχτούν βασιλιά τον Χριστό όταν γυρίσει. Και βέβαια, βασιλιάς και κύριος εκείνος ο Δημιουργός, ενώ χρησιμοποιεί το «κατασφάξατε» στο εδάφιο 27, τους θυμίζει τη δική του κρίση που θα έρθει επάνω σε κάθε άνθρωπο, ότι θα έχει αιώνιες συνέπειες. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα τα εδάφια από την παραβολή και τις παρομοιώσεις που γίνονται, η επιστροφή του Ευγενή, ενώ ο Κύριος του θυμίζει τα γεγονότα με τους βασιλιάδες στην Ιουδαία, όμως συνδυάζει αυτά με τη δική του επίσημη επιστροφή του και την κρίση της Μεγάλης Ημέρας, επιστολή Ιούδα, στο εδάφιο 6. Και φυσικά, αν θέλετε να δείτε και τα άλλα εδάφια για την κρίση αυτή, όπως και το εδάφιο στις Πράξεις των Αποστόλων 17-31. Ο έλεγχος και η διαχείριση για τις μνές είναι η φυσική ροή των πραγμάτων όταν επιστρέψει ο βασιλιάς και θα ζητήσει από όλους τους δούλους του λογαριασμό πώς πραγματευτήκαν το θησαυρό που τους έδωσε, κυρίως δηλαδή το Ευαγγέλιο. Το βιβλικό κείμενο δεν κάνει λόγο για καλούς και κακούς δούλους. Μιλάει μονάχα για τον πονηρό δούλο που με διάφορες δικαιολογίες δεν τίμησε τον κύριό του, ούτε αξιοποίησε το θησαυρό που του είχε δώσει. Η ανταμοιβή που δόθηκε σε έναν, όχι σε πολλούς, με το να δώσει εντολή να πάρουν τη μνά από τον πονηρό δούλο και να την δώσουν σε εκείνον, σημειώνει δε ότι δεν υπάρχει πληθυντικός που προσθέτουν οι καλοθελητές ερμηνευτές των γραφών.
ο οποίος έφερε τα καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα, κάτι που είναι μια φυσιολογική και δίκαιη έκφραση δικαιοσύνης και ανταμοιβής από ένα δίκαιο Θεό. Αυτά και ελπίζω να έγινε αντιληπτός. Μια χαρά.